τις ημέρες αυτές εκείνο που πρωτοστατεί είναι η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο κόσμος ο περισσότερος δεν γνωρίζει τι θα πει Θεία Κοινωνία. Νομίζουν ότι είναι κάτι το αστείο, κάτι το συνηθισμένο, κάτι το οποίο δεν έχει καμία προσοχή και κάνουν εκείνα τα οποία δεν πρέπει και πάνε και κοινωνούν. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει, προσέχετε λέγει, διότι η Θεία Κοινωνία θα τη λαμβάνετε αφού εξετάσετε τον εαυτό σας. Και όταν εξετάσεις τον εαυτό σου και δεις ότι δεν έχεις την πρέπουσα γαλήνη, μην πας να κοινωνήσεις. Να βρεις το πνευματικό, να του το πεις και ο πνευματικός θα σου δώσει ευχή να πας να κοινωνήσεις. Θυμούμαι όταν είχα ένα παιδάκι το οποίο ήταν άρρωστο από 12 χρονών και τώρα είναι 50 και είναι άρρωστο. Ο διάβολος που ήταν μέσα του μου έλεγε τούτα τα λόγια. Όταν έρχονταν να κοινωνήσει, αγρίευε. Όταν τον επετιμούσε δια το όνομα του Κυρίου μας, ησύχαζε, εκοινωνούσε, αλλά μόλις κοινωνούσε, εξέσπαζε και φώναζε και έλεγε τούτα τα λόγια που θα σας πω τώρα. «Εάν μαζέψεις, βρε», μου έλεγε, «όλα τα πετρέλαια της Αραβίας και τα ανάψεις», λέγει, «δεν φτάνουν τη φλόγα που το έβαλες τούτου μέσα του για να με κάψει». Και έλεγε και τα εσχρόλογα. Να σκεφτείτε τι κάνουν τα δαιμόνια, πόση μεγάλη λύσαν έχουν εναντίον εκείνου που κοινωνεί. Και γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, μπορεί αδερφοί μου, το είπα και θα το ξαναπώ. Όσοι καπνίζουν τσιγάρο δεν θα κοινωνήσουν. Προσέχετε το αυτό. Δεν μπορείς να έχεις το Χριστό στο στόμα σου και να βάλεις και το τσιγάρο στο στόμα σου. Διότι είναι σαν να δίδεις το τσιγάρο στο στόμα του Χριστού. Είναι φοβερό το αμάρτημα. Πολύ φοβερό. Δεύτερον, πρέπει να πλένουμε το στόμα μας. Τουλάχιστον να δεν διώχνουμε τις αμαρτίες που λέμε και τις ακουτσομπολιά και τις κατακρίσεις και τα διάφορα. Τουλάχιστον να το καθαρίσουμε από την τροφή που φάγαμε το Σαββάτο το βράδυ. Να πλύνουμε το στόμα μας και μετά να πηγαίνουμε να το ανοίγουμε το στόμα μας, να βάζουμε τον Χριστό μέσα μας. Το άλλο το οποίο πρέπει να πούμε, που είναι επιβεβλημένο, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα να μην έχουμε κακία μέσα μας εναντίον ουδενός. Και τους φίλους μας και τους εχθρούς μας θα παρακαλούμε τον Θεό να τους ελεήσει και να τους φυλάξει. Ποτέ δεν θα έχουμε κακία με κανένα πλάσμα. Έπειτα μην ξεχνάτε, θυμούμαι όταν ήμουν στον Ευαγγελισμό, είχα μία ψυχούλα από ένα χωριό. Τι είχε κάνει με τη γειτόνισσά της? Ήτανε να φάει τους τόπους, ούτε να την δω, ούτε να την αντικρίσω, ούτε, παιδάκι μου, πρέπει να τη συγχωρέσεις. Αποκλείεται. Και μου έλεγαν οι αδερφές, πρέπει να φύγει, αλλά δεν έχει μέρες. Έκανα ό,τι μπορούσα, ώρες ολόκληρες ήμουν πάνω της και δεν είπε ο Θεός να τη συγχωρέσει. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να διαβάσω ευχή. Εφόσον δεν συγχωρείς, δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Έφυγε χωρίς ευχή, επήγε τώρα. Έτσι χάνονται οι ψυχές. Έτσι χάνονται οι ψυχές, έτσι κερδίζει ο Σατανάς. Διότι ο Πανάγαθος το λέει,
Εάν συγχωρέσεις, θα σε συγχωρέσω. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, Κύριε, συγχώρεσέ μας τα, όπως και εμείς αφήνουμε εκείνους που μας περάσουν. Άμα δεν αφήνουμε, είμαστε ψεύτες τότε. Όταν λέμε το πατερημόν. Όλο ψέμα ημέθα. Όλο ψέμα ημέθα. Όταν αυτή τη στιγμή λέεις άλλα και κάνεις άλλα, είσαι πραγματικά ένας υποκριτής, ο οποίος ο Θεός δεν σε ανέχεται. Να έχουμε μες στη ψυχούλα μας το εκείνο το οποίο λέγει ανεξικακία. Να βλέπεις έναν Θεό πάνω στο σταυρό. Πάνω στο σταυρό ο Θεός. Και να παρακαλεί τον πατέρα του, πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο κάθε ένας που μας επιτίθεται δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει τι λέει, διότι τον κυβερνά ο κακός. Είναι φοβερό το πράγμα να είναι ο άνθρωπος ένας κακός απέναντι του αδερφού του, διότι όλοι είμαστε του ενός πατέρα, παιδιά λέει. Ενός πατέρα είμαστε, παιδιά λέει. Ο ίδιος που έκανε εκείνον που σε φθονεί, που σου επιτίθεται, με έκανε και εμένα. Εμείς ποτέ δεν θα έχουμε κακία μέσα μας. Εάν θέλουμε να μας συγχωρέσει ο Θεός, να είμαστε και εμείς απέναντι στον αδελφό μας με επιοίκεια και με αγάπη. Φεύγουμε και από αυτό για να πάμε σε ένα άλλο συνήθειο το οποίο υπάρχει αυτές τις μέρες και είναι πολύ κακό. Προπάντων τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Πέμπτη αναγκάζονται οι ιερείς να σηκώνονται τα μεσάνυχτα να τελειώσουν τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης που είναι του Μεγάλου Βασιλείου, να έχουν τη Θεία Κοινωνία έτοιμη για να έρχεται ο κάθε ένας ανίδεος, κάθε ένας ασεβέστατος και να λέει θέλω να κοινωνήσω. Ήσουν στη Θεία Λειτουργία? Όχι. Πώς θέλει να κοινωνήσεις? Τι κοινώνησε με λέγει και μην μιλάς τώρα. Και αν δεν τον κοινωνήσεις θα πάει στον δεσπότη και θα σε πάρει από το αυτήν ο δεσπότης και θα σου πει σε έβαλα εκεί να μην κοινωνάς τον κόσμο. Δεν ερωτά παρακάτω. Παρακάτω δεν ερωτά. Θα σε πάρει από τα αυτήν ο δεσπότης δεν σου πει ότι αυτό που έκανες δεν είναι καλό. Παιδάκια μου, νομίζουμε ότι τη Μεγάλη Πέμπτη πρέπει να είναι έτοιμα τα πάντα και μόλις πάμε εμείς στην εκκλησία να κοινωνούμε και να φεύγουμε. Και τι κάνει ο διάβολος? Κοινωνείς από τη μια και μόλις βγεις έξω σου ετοιμάζει. Τέτοιες παγίδες, εσύ τρέχεις για να πάρεις τη δουλειά, μην χάσεις τη δουλειά σου, μην χάσεις τους πελάτες σου και ο διάβολος μπαίνει μέσα στους πελάτες και αρχίζεις έναν καυγά και μπορεί να βλασφημίζεις και τον Θεό που είμαι θα συνηθισμένοι οι Έλληνες. Να διαβολοστέλνουμε τους πάντας. Πάτερ, συγχωρέστε με κάτι που θα πω. Κάτι άλλο που κάνουμε στα μνημόσυνα, ποτέ δεν έχουν έρθει στο... Ναι, που μίλησε. Καλά έκανες που μου το είπες. Ναι. Θα προσέξουμε τώρα ένα τούτο το οποίο είπαμε αυτή τη στιγμή και δεν το ξέρει ο κόσμος. Ήμουνα σε μία εκκλησία. Ησυχία μεγάλη, μεγάλη ησυχία. Τάξεις καλή, ως την ώρα που όπως έβλεπα στην Αγία Τράπεζα, ακούω πίσω μου μια οχλοβοή, τις καρέκλες να τα χτυπούν δεξιά-αριστερά, να γίνεται μια καταστασία την οποία δεν μπορεί να φανταστεί το πλάσμα. Βγήκα κι εγώ επιτέλους, λέω, μα τι συμβαίνει, έχουμε μνημόσυνο, λέει. Και επειδή έχετε μνημόσυνο θα αναστατώσετε τα πάντα, λέω. Μνημόσυνο είναι εδώ το μεγαλύτερο, είναι τούτο το οποίο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, λέω. Εδώ πεθαίνει ο Θεός, εδώ σταυρώνεται ο Θεός, εδώ ανασταίνεται ο Θεός. Ο δικός σου άνθρωπος τι κάνεις? Δεν δείξες καμία, τέλος πάντων, κανένα σεβασμό για αυτήν την ψυχή? Ήρθες για να κάνεις θόρυβο ότι ήρθες στο μνημόσυνο?
Είπα και άλλα ό,τι μπορούσα. Το αποτέλεσμα τι ήταν. Ο ιερεύς εφοβήθηκε ότι θα το διώξει ο δεσπότης και μου λέγει ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Και το άλλο το φοβερότερο, ότι περιμένουν λέγει να κοινωνήσουν για την ψυχή του αποθαμένου. Προσέχετε το τούτο, τούτο είναι την λεπτομέρεια, αυτό το βαθύ, το νόημα. Εκείνος που επέθανε, επέθανε μέσα στην αμαρτία, μέσα στα χαρτοπέγνια, μέσα στις μέθες, μέσα στις πορνίες, μέσα στα δεν ξέρω και εγώ τι, και έρχεσαι εσύ να κοινωνήσεις για την ψυχή του εκείνου. Δηλαδή αυτόν τον φέρνεις να τον αντιπροσωπεύσεις εσύ που δεν εκκοινώνησε και έφυγε αδιέβαστος, ακοινώνητος. Ακοινωνήσω λέγει σήμερα για την ψυχή του αποθαμένου. Για την ψυχή του αποθαμένου. Εκείνος δεν έλαβε ούτε μία συγχώρηση, δεν εξομολόγηθηκε, δεν ενίστεψε, έφυγε από τον κόσμο τούτο και εσύ πάει να κοινωνήσεις για την ψυχή του αποθαμένου. Μα για όνομα του Θεού. Τι είναι αυτός ο κόσμος, εις ποιαν ειδωλολατρική περίοδο ζούμε. Ένα συγγενή με πέθανε στον Ευαγγελισμό που έφανε και πέθανε. Και πόσο έτοιμη η παππούλια να κοινωνήσουμε. Κάτι λέει η κυρία. Νομίζει τον ιερέα. Νομίζει τον ιερέα, θα πέθανε η γυναίκα. Έκανα και το είπα στον άντρα της, το είπα στην κόρη της. Μα εσείς είμαστε στην εκκλησία, Ρωμαντή τον ιερέα. Αν δεν τον δει τον ιερέα και πεθάνει, λέει και πέθανε, να κοινωνήσουμε. Πάει. Θα πάνε έπειτα να κοινωνήσουν οι άντοι το 40 ημέρο που θα είναι, ναι. 40, για να κοινωνήσουν για την ψυχή του αποθαμένου. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό ακριβώς το ίδιο. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, ούτε στις πιο ειδωλολατρικές χώρες δεν υπάρχει. Πήγαινε από το αντίδρο, της έλεγε να κοινωνήσουν, να δει τον παπά, να δει τον παπά. Άνθρωποι τώρα και να κάνει και εκεί που τώρα η κουνιάδα της, κοίταξε τώρα ένα μήνα, να κάνει και κοινωνία. Κάτι βασικό γύρω που, που το άκουσα για πρώτη φορά δηλαδή, σε μια από τις επισκέψεις μου στο Άγιο Όρος. Κάποιος μοναχός εκεί που κουβεντιάζαμε για τη Θεία Κοινωνία, ας πούμε, και για την εξομολόγηση και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λέει δεν είσαι πραγματικά καθαρός, εάν έστω και κάτι σε βαραίνει και δεν το έχεις εξομολογηθεί, πράγματα, την ώρα της Θείας Κοινωνίας, Άγγελος Θεού κατεβαίνει από τον ουρανό, εντάξει, και παίρνει τη χάρη της Θείας Κοινωνίας. Οπότε δεν κοινωνείς σώμα και αίμα Κυρίου. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτό το πράγμα δεν το είχα ξανακούσει ποτέ μου. Και όλοι κοινωνούμε και λέμε ότι κοινωνήσαμε. Το θέμα τούτο το οποίο είπαμε προηγουμένως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει φοβερά. Αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με όλο τον κόσμο και να πούμε. Αν πούμε κάτι, θα ορμήσουν πάνω μας. Εσύ που τα ξέρεις αυτά. Εσύ που τα άκουσες αυτά. Εσύ που τα διαβάσεις αυτά. Ούτε μία σχέση έχει ο ζωντανός με τον πεθαμένο. Μόνο προσεύχεται, προσεύχεται, παρακαλεί τον Θεό να τον κατατάξει εν χώρα ζώντων. Και πάλι είναι αν δεν οξομολογηθεί, όσες προσευχές και αν κάνεις, δεν εισακούνται στο Θεό. Εν το άδειο και στη μετάνοια. Πάει, τελείωσε. Ο Θεόφιλος, ο οποίος ήταν η γυναίκα του, η Θεοδώρα, και έκανε τόσες λειτουργίες και τόσα παρακάλια και τόσους αρχιερείς και τόσους δεσποτάδες, ήταν ένα δείγμα ότι ο Πανάγαθος Θεός μπορεί να συγχωρέσει την ψυχή νέως την Δευτέρα του Χριστού παρουσία και να την μεταφέρει από τους κολλασμένους εις τους σωζωμένους. Είναι ένα δείγμα ότι ο Πανάγαθος Θεός μπορεί να κάνει αυτό, αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα οποία έκανε η Θεοδώρα για τον Θεόφιλο. Εξεσήκωσε όλους τους δεσποτάδες και όλα τα μοναστήρια και όλους τους ιερείς και προσεύχονται για τον άντρα της επί μίαν εβδομάδα. Από την Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος, και την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδος είδε η Θεοδώρα τον άντρα της να τον μεταφέρουν οι άγγελοι
μπροστά στο θρόνο του Θεού και ο Θεός να το συγχωρήσει και να της πει πάρε τον άντρα σου, οι προσευχές σου και τα δάκρυά σου και τα παιδιά μου, οι ιερείς μου που έκαναν προσευχές και νηστείες μια εβδομάδα έφτασαν στο τέρμα και συγχωρώ. Αλλά τούτα είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται σήμερα. Αυτές είναι εξαιρέσεις, δεν είναι. Δεν γίνονται σήμερα. Υπάρχουν σήμερα, σήμερα είπαμε ότι ο Εζεκίας ήταν το παιδί του Θεού που εστράφηκε στον τοίχο και έκλαιγε και οδυρότανε και παρακαλούσε τον Θεό. Κλαθμόν μέγαλε. Και ο Πανάγαθος Θεός στέλνει τον προφήτη Ισαΐα και του λέει άκουσα τις προσευχές του, είδα τα δάκρυά του και του συγχωρώ και του δίδω 15 χρόνια ζωής, ζωής 15 χρόνια, διότι ήταν έτοιμος να πεθάνει. Και ο Χωζίας, ο οποίος ήταν και αυτός άρρωστος και πήγαινε στον Σατανά, επέθανε και πήγαινε στην κόλαση, ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν με τον Θεό, συγχωρέθηκε και έλαβε και παράτησε τη ζωή του και έτσι βρίσκουμε το αποτέλεσμα ποιος κερδίζει. Εσύ που πηγαίνεις στον Θεό ή εσύ που πηγαίνεις στον Σατανά, στις μαγείες. Πηγαίνουν στις μαγείες να λύσουν τα προβλήματά τους. Να πάω λέγει εκεί. Να πάω εκεί να μου τα λύσει λέει. Ποιος να σου τα λύσει βρε. Ποιος είναι αυτός που θα σου λύσει τις μαγείες που σου έκανα. Αν δεν δώσει ο Θεός τη χάρη του λύνονται οι μαγείες σου έτσι εύκολα. Παιδάκια μου βρισκόμεθα μέσα σε μια φοβερή άγνοια. Βρισκόμεθα μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τίποτε, 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 τίποτε. Η νηστεία, την είπαμε τούτα σε 40 μέρες, είναι νηστεία και εγκράτεια. Νηστεία και εγκράτεια. Νηστεία και εγκράτεια. Διότι με δύο κτέρια πετούν τα όρνεα, τα πετεινά του ουρανού. Με δύο πτέρυγας περνά το αεροπλάνο που έκανε ο άνθρωπος. Με δύο κουπιά περνάει η μαούνα αυτή το πλιαράκι. Και ποτέ με ένα. Και ο άνθρωπος για να του δώσει να καταλάβει ο Θεός του έδωσε δύο πόδια. Με ένα πόδι δεν περπατάει. Του έδωσε δύο πόδια, του έδωσε δύο χέρια, του έδωσε δύο μάτια, του έδωσε δύο αυτιά. Ακούει. Να μην κλείνει το ένα και το άλλο να μην ακούει. Να μην βλέπει με το ένα μάτι και με το άλλο να μην βλέπει. Και έβαλε τη γλώσσα, παρακαλώ, μέσα σε δύο φοβερά φρούρια. Για να μην ανοίγει εύκολα το στόμα ο άνθρωπος και να επιτίθεται εναντίον του συναδέρφου του και να τον κατηγορεί. Το ένα φρούριο είναι τα δόντια και το άλλο φρούριο είναι τα χείλη και την έχει τη γλώσσα μέσα μέσα. Εμείς τη βγάζουμε έξω έξω. Αχ ο άνθρωπος, αχ ο άνθρωπος. Σου την φυλάκησε ο Θεός, σου την έβαλε μέσα σε φυλακή για να την έχεις και να μην κατηγορείς κανένα, κανένα. Σας είπα το παράδειγμα εκείνο του ασκητού, ο οποίος ήταν μέσα στο μοναστήρι και κάτι έκανε ο άνθρωπος, σαν άνθρωπο, και μαζευτήκαν όλοι να τον δικάσουν, ο ηγούμενος και οι άλλοι. Έλειπε ένας. Λέει, πού είναι, πρέπει να έρθει και αυτός, να δώσει και αυτός το ναι ή το όχι. Αν τέλει από πολλήν ώρα, τον είδα να ανεβαίνει από την ακρογιαλιά και να έχει ένα σακί στο νόμο του και να παίρνει από μέσα άμμο και να τη βάζει στο χέρι του και να τη μετράει, την άμμο. Κόκκους. Του λέγουν πού πήγες και χάθηκες, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Τι είναι λέει αυτό, με καλέσατε να έρθω να δικάσω τον αδερφό μου. Εγώ προσπαθώ τώρα να δικάσω τον εαυτό μου, λέγει, γιατί έχω τόσες πολλές αμαρτίες που δεν μπορώ να πω τίποτα για τον αδερφό μου, λέει.
Μετρώ τις δικές μου αμαρτίες και έπειτα να πω μια κουβέντα για τον αδερφό μου. Ποιος είναι αυτός που τα κάνει αυτά, μπορεί να κάνει κανείς αυτά. Αδερφοί μου, τώρα οι μέρες που έρχομαι θα είναι συγκλονιστικές. Η πιο σκληρή καρδιά θα κλάψει με τα λόγια τα οποία η Εκκλησία μας έπιασε και στοιχολόγησε και εμελοποίησε. Ο Πάπας της Ρώμης, ξέρετε τι είπε? Ο Πάπας της Ρώμης είπε τούτα τα λόγια. Εάν είχα, λέγει, εγώ την τάξη της Μεγάλης Εβδομάδας που έχει η Ορθοδοξία, λέγει, και αν είχα εγώ, λέγει, από την ημέρα της Αναστάσεως, την ημέρα της Αναλήψεως, το Πεντηκοστάριο, λέγει, και διέβαζα αυτά όλα τα οποία έχω, θα έκανα τον κόσμο όλων καθολικούς, λέγει. Δεν έχει τον πλούτο τον οποίο έχει η Ορθοδοξία, δεν τον έχει καμιά εκκλησία. Καμιά εκκλησία. Ο Πάπας ο Αιρεσιάρχης έφυγε από μέσα από την Ορθοδοξία, έκανε το δικό του το χωριό, έβαλε μέσα στην Αγία Γραφή λόγια δικά του για να είναι ο πρώτος, να είναι ο αλάθητος, το αλάθητο του Πάπα. Και όταν του πεις η Αγία Γραφή γράφει αυτά, πετάγονται οι Καθολικοί και λέει, μα εμάς ο Πάπας μας απεγόρευσε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Να σκεφτείτε. Στην Αθήνα ένας ιερέας είπε στα παιδιά του, μην διαβάζουν δείχνει από κάτι, δεν είναι η δουλειά αυτό να το διαβάζετε, και μην διαβάζουν. Τώρα εδώ πάει και για το κάτω του πολίτη, γυλάνε, ας πούμε, που πήγαμε προχθές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε πει εμείς εδώ, τα έχουμε πει, και αν τα επαναλάβουμε θα τα πούμε ότι ο Άγιος Παΐσιος, ο ανεγνωρισμένος Άγιος του Αγίου Όρους, ο προορατικός που το έδωκε ο Θεός χάρη, γράφει με το δικό του το χαρακτήρα ένα υπόμνημα το οποίο αφήνει στα παιδιά του. Και λέγει, ουδε μίαν κάρταν δεν θα πάρετε, λέει. Πάει, τελείωσε. Ξέρετε τώρα τι σχέδιο έχουνε. Πλησιάζει να μαντρώσουν όλον τον κόσμο σε ένα κλουβί για να τον πιέσουν να πάρει την σφραγίδα του Αντιχρίστου. Τι κάρτα. Σφραγίδα στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Πρέπει, λέγει, οπωσδήποτε πολύ σύντομα να σφραγιστεί η οικουμένη ολόκληρος. Να σφραγιστούμε όμως την τον αντίθετο, τελείωσε. Πάει, όταν πάρεις το σφράγισμα έχασες τον παράδεισο. Και όχι μόνο τούτο, εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου, λέγει ο Θεός, θα έχουν τόσους πόνους όσους έχει ο άνθρωπος όταν τον τσιμπάει ο σκορπιός. Θα πέσουν πάνω του πληγές, θα πέσουν πάνω του απεριόριστα κακά. Θα πηγαίνουν στις πέτρες να λέγουν στις πέτρες να πέσουν για να τους δώσουν το θάνατο. Δεν θα έρχουν. Δεν θα έρχεται θάνατος. Θα πηγαίνουν στους νεκρούς να τους παρακαλούν να βγουν για να μπουν εκείνοι. Δεν θα έχει ούτε εκεί ανταπόκριση. Αυτά τα κακά τα οποία έρχονται πάνω μας, αδερφοί μου, να προσέξουμε, να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου για να πάρουμε το στέφανο της ζωής. Διότι ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριος και όλοι οι Άγιοι δεν ήσαν μεγάλοι στην ηλικία, είναι οι περισσότεροι. Περισσότεροι ήσαν νέα παιδιά. Όταν δεις τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο 20 ετών, παιδιά, και έμειναν πιστοί μέχρι θανάτου. Πόσο πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό. Βρέθησαν μερικοί και λέγουν, πάλι μας λέει για την Κυριακή της Αναστάσεως ο Πατήρ Σάββατ. Βρέθησα, θα σας λέγω μέχρι την τελευταία στιγμή να μην φύγετε από την Εκκλησία, διότι δεν έχω εμπιστοσύνη ότι θα μείνετε.
Ναι. Θα σηκωθείτε να φύγετε. Γιατί βαρεθήκατε. Ακόμη δεν είδατε τη Θεία Λειτουργία. Μόλις είπε το Χριστός Ανέστη, δεν άρχισε η Θεία Λειτουργία, ευλογημένη Βασιλεία. Και σηκώνεται ο κόσμος και φεύγει για να πάει να φάγει τη μαγειρίτσα. Εάν φάει τη μαγειρίτσα την άλλη ημέρα θα πεθάνει. Αλλά ο Σατανάς ξέρει τι κάνει. Στο νοσοκομείο, κύριε το βράδυ. Ξέρει τι κάνει ο Σατανάς. Τους βάζει με λεμαργία να ανοίγει το στομάχι και τρέχουν στο νοσοκομείο. Θα σας πω ένα, θα σας πω κάτι το οποίο είναι συγκινητικό. Την Κυριακή της Τυρινής ξημερώνει η Καθαρά Δευτέρα. Τα παιδιά του Θεού το τελευταίο που τρώνε το βράδυ της Κυριακής της Τυροφάγου είναι έναν αυγό. Και δεν θα ανοίξει το στόμα πάλι με έναν αυγό την Κυριακή της Αναστάσεως. Αυτό είναι το, αυτό είναι το, το νόημα το μεγάλο. Όπως έκλεισες το στόμα σου με ένα αυγό, θα το ανοίξεις με ένα αυγό. Γι' αυτό και έχουμε και το αυγό αυτό, το οποίο έχουμε το κόκκινο αυγό, το οποίο συμβολίζει την γη ολόκληρο με κόκκινο χρώμα, δηλαδή το αίμα του Θεού που εχύθηκε για όλους τον κόσμο. Δεν έχισε το αίμα του για μας, που καυχόμεθα ότι εμείς θα πάμε στον Παράδεισο και οι άλλοι δεν θα πάνε. Εμείς θα πάμε στον Παράδεισο, αλλά όλος ο κόσμος τον έπλασε ο Θεός και αυτός ο οποίος δεν εδέχθηκε, δεν άκουσε τον Λόγο του Θεού, αυτόν θα τον κρίνει πάλι ο Θεός. Πώς θα τον κρίνει, εφόσον δεν διαβάσε, δεν άκουσε, πώς θα τον κρίνει. Το ερώτημα του. Πώς θα κριθεί αυτός ο οποίος δεν άκουσε Λόγο Θεού, δεν του μίλησε κανείς για τον Θεό, δεν εγνώρισε την αλήθεια, είναι μέσα στην άγνοια και μέσα στο σκοτάδι. Πώς θα τον κρίνει ο Θεός. Θα πει ότι εγώ δεν μου είπε κανείς. Έδωσε δύο νόμους ο Θεός. Ένα γραπτό και έναν άγραφο. Ο γραπτός νόμος είναι αυτός ο οποίος ονομάζεται Αγία Γραφή. Ο άγραφος νόμος είναι αυτός ο οποίος είναι γραμμένος στην καρδούλα. Και αυτή τη στιγμή θα δω εγώ δύο παραστάσεις. Τη μία εκείνο ο οποίος είναι μακριά από τον Θεό και θα τον κρίνει βάσει της καρδίας του, βάσει της δικής του εξωτερικής διατυπώσεως που έχει η καρδούλα του μέσα, και ο άλλος ο οποίος είναι ανθρωποφάγος, τρώει ανθρώπους αυτό. Κάθεται μέσα στον δρόμο και περνούν οι άνθρωποι, τον πιάνει, τον τρώει και τελειώνει. Διδάσκει και τα παιδιά του το ίδιο. Εδώ και αυτός θα κριθεί. Γιατί το παιδί του δεν το τρώει, τρώει τον ξένο. Ώστε χωρίζει το καλό με το κακό. Άρα κρίνεται και αυτός ενώπιον του Θεού. Αλλά όχι ότι ο Πανάγαθος Θεός επειδή δεν ακούσε θα τον αφήσει να περάσει. Θα τον κρίνει βάσει του αγράφου νόμου, της καρδίας. Αυτό το οποίο κρίνει και λέγει τούτο είναι καλό, τούτο δεν είναι. Τούτο είναι καλό, τούτο δεν είναι. Από τη στιγμή που το λέει τούτο, είναι ένοχος ενώπιον του Θεού. Παιδάκια μου, έχουμε καμιά απορία. Για το αυγό, για τον Άγιο Μήλο, για αυτό το αυγό που φυλάμε στο... Όταν έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος εδώ στην Πάτρα, σε ένα σπίτι, είχε ένα χριστιανό ο οποίος ακριβώς εφύλαγε το αυγό της Αναστάσεως έως την άλλη Ανάσταση και το είχε πάνω στο εικονοστάσιο. Με αυτά όλα, με τον πόλεμο, έπεσε το αυγό από το εικονοστάσιο και όπως έπεσε, εχώρισε όχι στο μέσο, στο μήκος, ακριβώς στο μέσο, όπως. Ναι. Μισόν από τη μία και μισόν από την άλλη. Στο μισό αυγό είχε μέσα την εικόνα του Αγίου Ιερομάρτυρος Μήλου Επισκόπου Περσίας και έγραφε «Επίσκοπος Μήλος». «Επίσκοπος Μήλος».
φοβερό πράγμα. Και με αυτό στον Άγιο Γεώργιο, δεν ξέρω όσοι αυτό σας το, έκανα και εγώ την εικόνα του Αγίου Ιερομάρτυρος Μήλου πάνω στην κολόνα της Εκκλησίας. Με αυτό το θαύμα. Αλλά το αυγό το κόκκινο συμβολίζει πάντοτε το αίμα του Κυρίου, το οποίο εχύθηκε για όλον τον κόσμο. Το σώμα σου το Άγιο λέγομαι στην Επουράνιο σου Βασιλεία Αξιοθήνη και το αίμα σου το Τίμιο ως καθαρισμόν των πολλών μας αμαρτιών. Βλέπεις μπροστά σου τη ψυχούλα σου να σου την καθαρίζει το αίμα του Κυρίου, να σου την πλένει την καρδούλα σου την ώρα που κοινωνείς και το σώμα για να πάρεις θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάτε να ρωτήσω κάτι. Όταν έχουμε πένθος πρέπει να βάφουμε αυγά. Δεν έχει καμία σχέση το πένθος με το αυγό. Καμία σχέση. Δεν πρέπει να βάφουμε. Δεν, βάψεις το αυγό σου, διότι άλλο είναι, το είπαμε προηγουμένως, άλλο είναι η ψυχή η οποία φεύγει, θέλει προσευχές, θέλει νηστείε, θέλει ελεημοσύνες. Θέλει πάνω στην Αγία Τράπεζα λίγο λαδάκι, όχι στα μνήματα, μην παίρνετε στα μνήματα λάδια και πάνε οι μάγοι και τα παίρνουν και κάνουν μαγεία. Μην παίρνετε στα μνήματα καντήλια να ανάβετε. Ποιου ανάβεις το καντήλι βρε. Το καντήλι το ανάβουμε στον Άγιο. Το πλάσμα σου που πέθανε είναι ήταν Άγιος. Αναγνωρισμένος Άγιος της Εκκλησίας. Να το ανάψεις ένα καντήλι. Πάνε και ανάβουνε τα καντήλια μέσα στα νεκροταφεία, πάνε οι μάγια τα μαζεύουν, κάνουν τα μάγια και εξολοθρεύουν τον κόσμο. Αυτό που λένε όμως άναψε στο σπίτι το καντήλι για την ψυχή του πεθαμένου ισχύει, πρέπει δηλαδή στον πεθαμένο. Καλό είναι στο σπίτι μπροστά στην εικόνα να ανάβεις το καντηλάκι σου για την ψυχή του αποθαμένου σου, για τους ζωντανούς, για τους πεθαμένους, καλό είναι, αυτό είναι ευλογημένο. Στα μνήματα μην πηγαίνετε και θα σας πω ένα το οποίο συνέβηκε και μου το είπαν στον Άγιο Γεώργιο που ήμουν. Πέθανε κάποιος. Αυτός ο κάποιος δεν είχε παιδιά, είχε μόνο μία γυναίκα. Από την ημέρα που επέθανε ο άντρας της, αυτή πήγαινε συνεχώς στο νεκροταφείο και έπαιρνε λουλούδια, τα οποία αγόραζαν από τον... Οδοπόλη. Και τα έπαιρνε και τα έβαζε πάνω στο μνήμα και καθότανε ώρες ολόκληρες και του έλεγε «Αντρούλη μου, αυτός με αδίκησε, αυτός μου είπε αυτά, αυτός μου είπε αυτά, αυτός μου είπε αυτά, αυτός μου είπε τα άλλα, τα άλλα, τα άλλα, τα άλλα». Εκάθετον ώρες ολόκληρες και μιλούσε με τον άντρα της. Άρα και εσύ ήταν με τον άντρα της ή με τον σατανά που ήταν εκεί. Τούτο συνέχισε και έμαθε ο κόσμος ότι πήγαινε κάθε μέρα και δίπλα από εκεί υπήρχε ένα πηγάδι το οποίο να πήγαινε ο κόσμος και έπαιρνε νερό από το πηγάδι και έπινε. Σε ένα χρονικό διάστημα που πέρασαν 1-2 χρόνια και πήγαινε κάθε μέρα αδιαλείπτος, χωρίς διακοπή ποτέ. Τα 2-3 χρόνια που πέρασα, ξαφνικά τη χάσαμε. Και έλεγα, μα πού πήγαινε αυτή η γυναίκα, τώρα την βλέπαμε κάθε μέρα εδώ, πού πήγε τώρα, πού πήγαινε αυτή, ψάχνα δεξιά, ψάχνα αριστερά. Και εν τέλει βρήκαν ένα ζευγάρι παπούτσια πάνω στα χείλη του πιδρικαδιού. Λέει, τότε παπούτσια εδώ τι γυρεύει. Συν το χρόνο όμως, κάποιος που κατέβασε τον κουβά του για να πάρει νερό, τράβηξε και ένα κομμάτι ρούχου. Ρε τι γίνεται, ψάχνουν και την βρίσκουν μέσα στο νερό εκείνο που έπινε ο κόσμος. Όσοι έπιναν την αναθεμάτησαν όλοι. Αυτή ήταν η ποινή της. Την έβαλε ο σατανάς και έπεσε μέσα στο πηγάδι και την πήρε τελείως για να πηγαίνει να μιλά με τον αποθαμένο. Με τον αποθαμένο. Για να πω και το άλλο το οποίο είναι. Αν κάποιος, προχθές το ρωτάγα μια κοπέλα, αν κάποιος κάποια στιγμή έχει τη θηλιά στο νεμό του, δεν έχει ξεψυχίασει ακόμα και πει
μετάνιωσα. Σώνεται αυτός ή δεν σώνεται. Το κάναμε θέμα προχτές μια συζήτηση. Η αμαρτία έγινε. Η αμαρτία έγινε. Δεν ήταν τελειωμένη η αμαρτία όμως. Ναι. Πρέπει αυτή θέλει οπωσδήποτε να εξομολογηθεί και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Διότι επερπάτησε εις τον κρυμνό, έφτασε εις τα χείλη, δηλαδή ο σκοπός της ήταν να πέσει. Αλλά δεν έπεσε, τραβήθηκε πίσω. Η αμαρτία έγινε η μισή, η ολοκληρωμένη δεν έγινε. Έγινε όμως ενοχή ενώπιον του Θεού. Αυτό που είχα δει εγώ στον ύπνο μια φορά και σας το είχα πει, αν επιτρέπετε να το πω και εδώ, πώς είχα δει το αυτοκτονούν που πέφτανε μέσα, που μου είχατε πει αυτό ισχύει, τους νεαρούς. Ανά 10 λεπτά, μα μόνο με ένα καταστάσεις, όχι κάθε μέρα, και δεν αυτοκτονούν κάθε μέρα. Και πέφτει μέσα σε ένα φαράγγι το οποίο έχει λίμνη, πτώματα, πάνω όλο πτώματα. Κάποιος το μετανιώνει και πάει να βγει. Και πάει ο Ζεζεβούλης και τον βουτάει το χέρι. Και του λέει, μπες μέσα σου, του λέει. Κάνατε το λάθος, του λέει, και ήρθατε εδώ. Επιστροφή, του λέει, δεν έχει. Θυμάμαι που σας το είχα δει πάνω στο μαστήρα. Άρα είναι αυτό που είπατε. Λέγεται ένας μύθος. Ότι θέλησε κάποιος δημοσιογράφος να πάει να δει τι γίνεται στην κόλαση. Μύθος τώρα, παραμύθι. Πηγαίνει και μπαίνει μέσα στην κόλαση, τον προϋπαντούν οι δαίμονες και προχωρεί και βρίσκει ένα φοβερό καζάνι. Μέσα σε αυτό το καζάνι υπήρχαν πολλές ψυχές και απ' έξω πολλοί φρουροί. Προχωρεί παρακάτω και βρίσκει ένα άλλο μεγάλο καζάνι και μέσα σε αυτό υπήρχαν λίγοι φρουροί και το φρουρούσαν. Προχωρεί και βρίσκει ένα άλλο καζάνι και δεν έχει κανένα φρουρό να παίξει. Κάνει ερώτηση τώρα ο δημοσιογράφος. Του λέει εκεί που είχες πολλούς φρουρούς, ποιοι είναι μέσα. Του λέει εκεί μέσα είναι όλοι οι Εβραίοι. Μπορώ να τους αφήσω λέει, διότι αυτοί είναι τόσο πανούργοι λέει, που θα βγουν από εκεί και θα τους χάσουν. Και στο άλλο λέει που είχες δυο, αυτοί είναι οι Ευρωπαίοι λέει, νεύρα δεν έχουν αυτοί. Οι άλλοι που δεν είχες κανένα μέσα, όλοι οι Έλληνες λέει, γιατί όταν πάει να πεταχτεί κάποιος πάνω λέει για να βγει, τον τραβάω άλλος κάτω και του λέει, πού πας, κάθεσαι εδώ. Όταν τους το είπα αυτό στο Βέλγιο μέσα στην εκκλησία, τους το είπα για να κανονίσουν τη θέση τους, γιατί ο ένας έκανε παράπονο. Μου έκλεισε το μαγαζί μου ο διπλανός, ο οποίος είναι από την Ελλάδα και με φθόνησε και με έκανε. Βρε, λέω, εσείς θα φάτε ο ένας τον άλλο. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να προσέξει. Και όταν τους το είπα αυτό, τέλος πάντων λέγουν, αυτό μας είπε ο πατήρς, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να διορθωθούμε. Παππούλη, αν επιτρέπετε να ρωτήσω και κάτι άλλο, για τις μεταμοσχεύσεις, τι γίνεται. Με αυτό το θέμα ήταν προχτές, είχε πάρει και θέση κάποιος ιερέας και είπανε για τις μεταμοσχεύσεις. Μας είχατε πει ότι όχι εσείς εκεί. Εγώ είπα όχι και πάλι λέγω όχι, διότι η μεταμόσχευση γίνεται όταν είναι ζωντανό το πλάσμα. Του αφαιρούν όργανα που είναι και έχω παραδείγματα. 17 ολόκληρα χρόνια στην Αμερική υπήρχε μία κόρη η οποία ήταν αμίλητη, ακίνητη. Και πήγαιναν όλοι οι γιατροί για να πάρουν τα όργανα και οι γονείς ήταν εκεί κέρβεροι. Δεν θα πάρετε τίποτα, η κόρη μας είναι ζωντανή. Η κόρη μας είναι ζωντανή, η κόρη μας είναι ζωντανή. Τους έδιωχα. Στα 17 χρόνια σηκώθηκε. Πάτε στην εκπομπή, στην τηλεόραση, πάμε στο γκέτο. Είχε πάει κάποιος εδώ από το Πελόπιο, ένα χωριό εδώ κοντά, να βρει τους γονείς του, τα αδέρφια του. Τέλος πάντων, βρήκε τον αδερφό του και είπε ο αδερφός του, που ζούσε στην Πάτρα,
ή ο ίδιος, νομίζω, αυτός που έψαχνε, ότι όταν ήταν μικρός τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο, 7 χρονών πόσο ήτανε, και έμεινε 3 χρόνια στην εντατική. Και φυτό, και έζησε. Δηλαδή, αν οι γονείς τότε είχαν δώσει τα όργανα, έχουμε ακόμη μία περίπτωση στην Αμερική που ήταν έγκυος η γυναίκα. Χτύπησε με το αυτοκίνητο, έμεινε ακίνητη, αμύτητη, το μωρό δεν έπαθε τίποτα. Εμεγάλωνε το μωρό μέσα στην κυλίτσα της, εμεγάλωνε, εγεννήθηκε και όταν εγεννήθηκε το μωρό, εξύπνησε η μάνα. Και ήθελαν πάλι να τις πάρουν τα όργανα, να τις πάρουν τα όργανα. Όχι, δεν θα τα πάρουν τα όργανα. Είναι γενικά με ευρώ, λέει, είναι υπάρχει πίδα. Σήμερα προσπαθούν δια της βίας να πάρουν τα όργανα του αποθαμμένου, που νομίζουν ότι είναι αποθαμμένος, ενώ είναι ζωντανός. Όταν πεθάνει δεν τα παίρνουν. Άλλο δείγμα από εδώ. Αποθαμμένου δεν παίρνουν. Πρέπει να είναι ζωντανός για να το πάρει. Δηλαδή ότι τάχατες και η επιστήμη λέγει είναι κλινικός νεκρός. Κλινικός νεκρός, αλλά είναι, η ψυχή του είναι μέσα. Δεν έχει βγει η ψυχή του. Πώς πάει εσύ να του την βγάλεις τη ψυχή του δια της βίας. Νομίζω ότι έκαναν και νόμον τώρα. Έκαναν και νόμον τώρα δια της βίας. Για τις βίστεως, λέγει, οι πάντες να δείτουν το όργανα. Είπα, θα φτιάξουν, νομίζω, τώρα, θα φτιάξουν, δεν έχεις τεχνία, θα φτιάξουν, τώρα. Για όλους τους Έλληνες. Για όλους τους Έλληνες. Υποχρεωτικό, κύριε Νίκο, θα είναι. Ναι, υποχρεωτικό, μέχρι τώρα, σήμερα για να πάρουν, αυτό έπρεπε να πάρουν από συγγενείς τους. Τώρα, λέγει, χάνουν το δικαίωμα οι συγγενείς και θα το παίρνουν από όλους. Χωρίς να σορτάνε. Λοιπόν, παιδάκι τρέψεις ένα και όχι τσακίνη και πολλά και διάφορα. Αυτά πρέπει να προσέχουμε να τα αφήνουμε. Να μην κατηγορούμε εκείνους τους ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε πώς εκκινήθηκε και είπε μια κουβέντα, μια λέξη, ένα γέλιο, υπάρχουν γέλια και γέλια. Υπάρχουν μάτια και μάτια. Υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες. Ο άλλος μιλάει με καθαρή καρδιά, ο άλλος μιλά με πονηρία. Ο άλλος βλέπει με καθαρά τα ματάκια του και ο άλλος με πονηρά μάτια. Ο άλλος μιλά με καθαρή συνείδηση και ο άλλος μιλά με υπονοούμενο. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο δίψυχος λέει, ο υποκριτής, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο να κατακρίνει και να κατηγορεί. Τα είπαμε όλα, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού. Καλή Ανάσταση να μας αξιώσει.